και προώθηση, ανάδειξη, διάσωση και συνέχιση της κυπριακής συνογαστρονομίας, καθώς και η ανάδειξη της τέχνης της αγγιοπλαστικής, για την οποία φημίζεται ο Κόρνος, είναι η φιλοσοφία των ανθρώπων που δημιούργησαν το Αρχοντικό Παπαδοπούλου. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Αρχοντικό Παπαδοπούλου φιλοξένησε πρόσφατα την παγκοσμίου φήμης κυπριακής καταγωγής Chef Tonya Buxton, η οποία ζύμωσε και μαγείρεψε με τις γιαγιάδες. Χτίσμα του 1897, το Αρχοντικό Παπαδοπούλου στον Κόρνο έχει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού κυπριακού σπιτιού με αρχιτεκτονικά μορφολογικά στοιχεία νεοκλασικού χαρακτήρα. Είναι μια από τις ελάχιστες οικίες του είδους και της εποχής της που έχουν διασωθεί στην περιοχή. Το διατηρητέο κτίριο έχει μετατραπεί σε ένα πολυχώρο, φιλοσοφία του οποίου είναι η προώθηση, ανάδειξη, διάσωση και συνέχιση της κυπριακής συνογαστρονομίας, καθώς και η ανάδειξη της τέχνης της αγγιοπλαστικής, για την οποία φημίζεται ο Κόρνος. Η φιλοσοφία του Αρχοντικού Παπαδοπούλου είναι να διασώσει την παράδοση σε θέματα εινογαστρονομίας και της αγγιοπλαστικής τέχνης του Κόρνου, που έχει τις ρίσεις του στα πολύ παλιά χρόνια αυτή η τεχνική με των ποδοκίνητων τροφών. Έννοια του Αρχοντικού Παπαδοπούλου είναι να γνωρίσει η σύγχρονη κοινωνία την παράδοση μας, να την αγαπήσει και αν θέλετε και να σταματήσει αυτή η υποτίμηση που υπάρχει τόσο και στην κυπριακή κουζίνα, γαστρονομία και στο κρασί και να έρθει ο κόσμος σε μια επαφή και να μπορέσει να αγαπήσει την παράδοση της Κύπρου. Όταν υπάρχουν εκδηλώσεις έρχονται οι γιαγιάδες από το χωριό και φτιάχνουν τα παραδοσιακά ψωμιά ή ζυμαρικά άλλα. Και οι αγγιοπλάστες είναι κάθε μέρα εδώ, που μπορείτε να σε επισκεφτεί κάποιος να δεις στο αγγιοπλαστείο την ώρα που εργάζονται. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση και διάδοση της κυπριακής συνογαστρονομίας, το Αρχοντικό Παπαδοπούλου φιλοξένησε πρόσφατα την παγκοσμίου φήμης κυπριακής καταγωγής chef Tonya Buxton. Η Τόνια μαγειρεύει με τις γιαγιάδες του χωριού και τη σου-σεφ μας παραδοσιακά ψωμιά, άρτους. Επίσης φτιάχνει μακαρόνια με τις γιαγιάδες εδώ του Σκλινίτσου. Αυτά όλα μπορεί κάποιος επισκέπτης να τα γευτεί εδώ στο Αρχοντικό. Όλα μας τα μακαρόνια που χρησιμοποιούμε εδώ είναι όλα σπιτίσια, όπως και οι ραβιόλες μας. Οι ραβιόλες του Κόρνου έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι ελαφρώς γλυκές, γιατί έτσι συνηθιζόταν ο κόσμος, έβαζε μέσα λίγη ζάχαρη στη γέμιση. Και μαγειρεύει και με το σεφ μας και τα μακαρόνια που φτιάχνουν τώρα και επίσης μια πολύ παλιά συνταγή με χοιρινό που θα σας τα παρουσιάσει με το σεφ μας. Το καλωσόρισμα της Τόνιας έγινε με την παραδοσιακή μερέχα. Γλυκύτατη και προσιτή η ίδια δέχτηκε με χαρά το γλυκό του κουταλιού που της προσφέρθηκε και συνομίλησε με τις γιαγιάδες λίγο πριν πιάσει και η ίδια δουλειά. Η Τόνια ζύμωσε στη συνέχεια παραδοσιακά ψωμιά με τις γιαγιάδες του χωριού και τη σου-σεφ του Αρχοντικού Χριστίνα Σοφία Μαντζαβίνου και έμαθε όπως και εμείς πώς παρασκευάζονται τα σπιτίσια μακαρόνια με το σκλινίτσι. Πάμε τώρα στις κυρίες, οι οποίες ζυμώνουν παραδοσιακά ζυμώματα εδώ του Κόρνου. Κυρία Βασιλική. Ναι, μάνα. Εσείς τι φτιάχνετε εδώ? Μακαρόνια χωριάτικα. Είναι το μακαρόνι εδώ το παραδοσιακό? Ναι, ναι. Πώς το φτιάχνετε? Με τις μήλες, το σκλινίτσι. Πώς το είπαμε, σκλινίτσι, το είπαμε το τόπο. Ναι, σκλινίτσι. Αλεύρι, λίγο αλάτι, νερό. Εσείς από πού μάθατε να φτιάχνετε αυτά τα μακαρονάκια? Από τη μητέρα μου. Και πάει παράδοση. Ναι, και πάει παράδοση. Και μάθανε και οι νεότερες εδώ στο χωριό να τα φτιάχνουν? Άμα θέλω, και μαθαίνω. Εσείς δεν αγοράζετε, φαντάζομαι, μακαρόνια, τα φτιάχνετε μόνες σας? Όχι, αγοράζουμε φτερά γιατί μόνο, αλλά κάνουμε και μόνες μας. Ποια η διαφορά στη γεύση αυτών μετά? Τούτα είναι πιο ωραία. Γιατί? Είναι πιο γλυκά. Ναι. Τώρα να δοκιμάσουμε. Τότε. Ναι. Κυρία Ελισάβετ, εσείς εδώ τι φτιάξατε? Εγώ έφτιαξα έναν πεντάρτη, πανησία τη λέμε, για την εκκλησία. Που κάνουμε για μνημόσυνα και για γιορτές. Και κάνουμε τα με το προσδήμιο, γιατί κάνουμε για την εκκλησία που βάλει από βάσμα στην Αγία Κοινωνία. Κάνουμε και πανησίες και πρόσφορα. Και πρέπει να είναι με το προσδήμιο, να μην είναι με τη μαγιά, γιατί απαγορεύεται με στην Αγία Κοινωνία να βάλεις που να είναι με τη μαγιά. Πρέπει να είναι με το προσδήμιο. Και έτσι είναι το επάγγελμα μου, είναι τούτο. Κάνω το επάγγελμα.
δεν είναι σχεδόν τεχνικά. Όχι, είμαι επαγγελματία. Ναι, να, αυτά έχω φτιάξει τώρα και τα έχω φέρει εδώ για να. Ναι, είναι με επάγγελμα. Κάνω κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε εβδομάδα. Μπορεί να ζυμώσω και 5-6 φορές. Μόνο στον κόρνο το φτιάχνουν αυτό, ή όχι. Δεν ξέρω. Εγώ στον κόρνο είμαι μοναδική που τα κάνω με ξύλα θεμαμένα στο φούρνο. Εσύ κάνουν κι άλλες, αλλά μες τα κάζω, μες τι ξέρεις. Εγώ κάνω τα με τα ξύλα παραδοσιακά. Η μικρούλα δίπλα σας. Η μικρούλα δίπλα μου είναι από την Ελλάδα. Ναι, είμαι η σουσεφ του Αρχονικού, Χριστίνα Σοφία ονομάζομαι. Ξέρω κι εγώ να κάνω ζυμάρια, να ζυμώνω από Ελλάδα. Έχω μάθει από την προγιαγιά μου, η γιαγιά, η μαμά και περνάει από γενιά σε γενιά. Και τώρα θέλω να τη μάθω να κάνει τα δικά μου. Ναι, και προσπαθώ να μάθω τη κυρία Ελισάβετ σιγά σιγά. Εσύ τι θα τη μάθει, αυτή το ζυμάρι αυτό, εσύ τι θα τη μάθει. Εγώ θα τη πω κάποιε μυστικέ συνταγέ τη προγιαγιά μου από την Ελλάδα. Από ποιο μέρο? Από την Κρήτη και από τα Γιάννενα. Από εκεί κατάγομαι. Είμαστε... και κάποια μυστικά από την Ιταλία που, λίγο... όπου σπούδαζα. Είμαστε λίγο συγχωριανές. Έχω κατοικήσει 2 χρόνια στην Κρήτη. Ναι. Ωραία, θα δούμε ποιο θα είναι η καλύτερη μαθήτρια. Ναι, θα συναγωνιστούμε. Ναι, θα συναγωνιστούμε. Θες να κάνω κάτι κι εγώ? Ναι, ναι, να σου δείξω. Να μου να κάνεις. Βάλε αλεύρι. Εντάξει, είπα το αλεύρι. Κάμε το τσιμακρύ. Τσιμακρύ είναι ωραίο. Τούτο, με τούτο. Α, με τούτο. Θέλεις το έτσι απλό? Ναι, ναι, έτσι. Έτσι μακρύ να έρθει. Οκ. Για να το κόψουμε λωρίδες για γιά. Ναι, ναι. Θέλω να αλλάξουμε θέση να πω τα μάτια. Τα ψωμιά μπήκαν στη συνέχεια για ψήσιμο στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Στη συνέχεια η Τόνια Μπάξτον μαγείρεψε με το σεφ του αρχοντικού Βασίλη Κουτουρούση τα σπιτίσια μακαρόνια του Σκλινιτσού με κυπριακά αρωματικά βότανα, αλλά και μια παλιά μοναδική κυπριακή συνταγή με χοιρινό και παντζάρι. Οι φιλοξενούμενοι όπως και η Τόνια Μπάξτον είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο αρχοντικό. Στο εργαστήριο αγκιοπλαστικής είδαν από κοντά τις μαστόρισες της τέχνης την ώρα της δουλειάς. Κυρία Θεογνωσία μου, τι φτιάχνεις εδώ? Έφτιαξα 3 κουρελιά και καμιλέτα βούθια για ψητό. Mm-hmm. Πόσα χρόνια εσύ ασχολείσαι με τον την τέχνη? Μάνα μου αγάπη μου, εσύ πόσα χρόνια? Ήμουν 7 χρονών, έκανε με βοσκολείο η μάνα μου και κάτσα στις κούζες. Φαντάσου, 7 χρονών. Και τώρα είμαι... Μην το πεις. Α, μην το πω, γιατί... Μην το πεις την ηλικία, να ξαναλύσεις την εσύ. Α, δεν με κόφτει. Ελισκό, άντε πόσο χρονών είσαι? Είμαι 79. Έπια τον Μάιο. Μα είσαι 72 χρόνια που ασχολείσαι. Μπράβο σου. Έλα σου πω πώς ήταν παλιά τα πράγματα. Άλλαξε ο τρόπος? Πολλά, πολλά. Ναι, τι άλλαξε? Διότι πρώτα κουπανίσαμε το χώμα με ένα κομμάτι ξύλο. Και σούσαμε το με το κόσσινο το χώμα και πιάναμε να περνάμε το στη σκάφη κάνουμε τον πυλό. Ενώ τώρα έχει μηχανή. Μας το λέει το χώμα, να μας κάνει τον πυλό. Ευκολία μεγάλη. Mm-hmm. Μεγάλη ευκολία. Παρά τα αυτό όμως είναι δύσκολη τέχνη, ναι. Είναι. Αντά, αφού την μάθαμε, δεν μας πειράζει. Τούτα πουλάτε τα, κυρία Θεογνωσία? Ναι, ναι. Δεν τα υπήρχε. Το κελάρι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από ίνους του κυπριακού αμπελώνα. Ίνοι οι οποίοι παντρεύονται με τρόπο μοναδικό με την αναβαθμισμένη κυπριακή γαστρονομική κουζίνα. Στο κελάρι βρίσκεται επίσης η παλαιότερη κουμανταρία που βρέθηκε στην Κύπρο, η οποία χρονολογείται πέραν των 100 χρόνων. Η κουμανταρία βρέθηκε ξεχασμένη σε ψιμπυκνωμένη μορφή μέσα σε πιθάρι και θεωρείται μια από τις κορυφαίες σινικές ανακαλύψεις των τελευταίων αιώνων, τόσο από ιστορικής όσο και από επιστημονικής άποψης. Εδώ στην Κάβα που είμαστε φιλοξενούμε πάνω από 150 διαφορετικές ετικέτες κρασιών, όλα κυπριακά, όπως και τα φαγητά μας, έτσι και τα ποτά εδώ είναι όλα κυπριακά. Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι μόνο κυπριακά και είναι από παραδοσιακές συνταγές που έχουμε μαζέψει και συνεχίζουμε την έρευνά μας με παλιές νοικοκυρές εδώ του χωριού. Πολλά από τα φαγητά που έχουμε στο μενού μας είναι παλιές ξεχασμένες τοπικές συνταγές.